γάμα όμως ήρθε η ώρα να μάθουμε την τελευταία μεταβολή. Τι! Υπάρχει κι άλλη μεταβολή. Ναι, υπάρχει κι άλλη. Ποια? Η αδιαβατική. Τι είναι η αδιαβατική? Θα τη δούμε τώρα. Αδιαβατική λοιπόν, παιδιά, μεταβολή είναι η τέταρτη και τελευταία μεταβολή αμέσως μετά την ισοβάρη, την ισόχωρη και την ισόθερμη. Και τι είναι αυτή, γιατί λέγεται έτσι αδιαβατική? Λέγεται, παιδιά μου, αδιαβατική γιατί δεν διαβαίνει. Δεν διαβαίνει λοιπόν. Ποιος δεν διαβαίνει? Δεν διαβαίνει η θερμότητα. Ωραία λοιπόν. Πώς είναι αυτό το πράγμα? Φανταστείτε, παιδιά μου, στην αδιαβατική ότι έχουμε ένα δοχείο πάλι, έχουμε έναν κύλινδρο, στον οποίο ο οποίος κύλινδρος φυσικά περιέχει μέσα το αέριο, το οποίο θα υποστεί κάποια μεταβολή. Και φανταστείτε ότι σε αυτό το δοχείο έχουμε βάλει ισχυρά μονωτικά τυχώματα. Τα τυχώματα του είναι πολύ μονωτικά. Έχει κάποιο μονωτικό υλικό, όπως πολυουρεθάνη ή αλοβάμβακας, τέτοια. Επίσης και το έμβολο είναι μονωμένο. Και το έμβολο. Εδώ λοιπόν έχουμε βάλει ένα πολύ πολύ ισχυρό μονωτικό, το οποίο δεν επιτρέπει στη θερμότητα ούτε να μπαίνει, παιδάκια μου, ούτε να βγαίνει. Άρα λοιπόν δεν διαβαίνει η θερμότητα. Δεν μπαίνει, δεν μπορεί να μπει η θερμότητα, πάει να μπει και φεύγει δηλαδή, αλλά και δεν βγαίνει, δεν μπορεί επίσης να βγει η θερμότητα. Έτσι λοιπόν, αυτό το αέριο δεν ανταλλάσσει θερμότητα με το περιβάλλον. Δηλαδή το Q της αδιαβατικής τι είναι? Είναι 0. Στην αδιαβατική αλήθεια, πώς θα εφαρμοστεί ο πρώτος θερμοδυναμικός νόμος? Αφού ρε παιδιά, ο πρώτος θερμοδυναμικός νόμος είναι Q ίσον Δέλτα U συν W, πόσο θα γίνει λοιπόν για την αδιαβατική, με αφού το Q είναι 0? Θα γίνει 0 ίσον Δέλτα U συν W. Και δηλαδή, να τι δηλαδή. Το Δέλτα U δηλαδή είναι αντίθετο από το W. Ή το W δηλαδή είναι αντίθετο από το Δέλτα U. Αυτό είναι το βασικό, αυτή είναι η εφαρμογή του θερμοδυναμικού για την αδιαβατική. Η αδιαβατική αλήθεια δεν έχει εξώσει, ρε παιδί μου? Ναι, έχει εξώσει. Ποια είναι η εξώσή της? Η εξώσή της, παιδιά μου, μοιάζει πάρα πολύ με ποιον? Με τις ισόθερμες. Δηλαδή, P1 επί V1 ίσον P2 επί V2. Τι στο καλό? Ολόιδια είναι πια? Όχι, είναι P1 επί V1 εις την γάμα ίσον P2 επί V2 εις την γάμα. Δηλαδή, υπάρχει ο στολιστής γάμα, τον οποίο είδαμε μόλις πριν. Έτσι πάει αυτή. Και πόσο είναι? Ωραία, είδα τη θερμότητα στην αδιαβατική. Εντάξει, οκ. Okay. Είδα ότι η θερμότητα, συγγνώμη, είναι 0. Είδα την εξωσή τη. Πόσο είναι όμως η μεταβολή της εσωτερικής της ενέργειας? Παιδιά μου, η μεταβολή της εσωτερικής ενέργειας σε όλες του κόσμου τις μεταβολές είναι N σε V δέλτα T. Είναι πάντα ίδια. Δηλαδή είναι 3 δεύτερα νιέρ δέλτα T. Και πόσο είναι το έργο σε μία αδιαβατική? Λοιπόν, το έργο σε μία αδιαβατική, για να το δούμε, πρέπει πρώτα απ' όλα να δούμε τη γραφική της παράστασης. Η γραφική παράσταση, παιδιά μου, στην αδιαβατική μεταβολή μοιάζει λίγο με τις ισόθερμες. Δηλαδή, δεν πάει ακριβώς όπως η ισόθερμη, είναι μία καμπύλη, όχι όπως η ισόθερμη, αλλά είναι λίγο πιο απότομη. Λοιπόν, πάει κάπως έτσι. Μάλιστα, στο επόμενο βίντεο θα δούμε και γιατί πάει έτσι, γιατί είναι πιο απότομη. Αυτή λοιπόν η αδιαβατική μεταβολή, παιδιά μου, έχει έναν τύπο έργου. Ποιος είναι ο τύπος του έργου της? Αυτό το εμβαδό με από όγκο V1 έως V2 και πίεση P1 έως P2 λοιπόν, σε ένα διάγραμμα PV, αυτό το εμβαδό, παιδιά μου, έχει έναν τύπο. Ποιον? W ίσον TAF έχει τον τύπο πηλίκο P2 επί V2 μείον P1 επί V1 προς 1 μείον γάμα. Βέβαια, μπορεί να γραφτεί και ως εξής. Νιέρ ταφ 2 μείον νιέρ ταφ 1 προς 1 μείον γάμα. Δηλαδή μπορεί να γραφτεί, άμα θέλετε, και νιέρ επί ταφ 2 μείον ταφ 1 προς 1 μείον γάμα. Αυτός όμως είναι ο βασικός τύπος τον οποίο χρησιμοποιεί και το βιβλίο σας. Εντάξει. Λοιπόν, αυτά που λέτε για την αδιαβατική μεταβολή, παιδιά μου, στην οποία έχουμε την εξίσωση,
το Q που είναι 0, τον πρώτο θερμοδυναμικό και το έργο της και το υγραφική της παράσταση. Θα συνεχίσουμε όμως στο επόμενο.